Κύριος Χάρης Μαμουλάκης είναι μαζί μας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σφακιανάκη, καλησπέρα στις τηλεθεάτρες και τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ, γιατί καταλαβαίνουμε ότι οι εξελίξεις τρέχουν. Οι πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ είναι ραγδαίες και φυσικά και όλοι εσείς, είτε τα απλά μέλη, είτε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είστε προβληματισμένοι. Προβληματισμένοι για το τι θα γίνει τελικά την Κυριακή και ποια είναι η εκτίμησή σας, κύριε Μαμουλάκη. Θα πάει ο κόσμος στις κάλπες, θα ξεκινήσουμε αυτό, γιατί είναι ένα ερώτημα. Θα πάει ή θα γυρίσει την πλάτη του στη διαδικασία? Αναμφίβολα η εσωστρέφεια με την οποία διέπετο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τους τελευταίους 14 μήνες, μετά την προηγούμενη δηλαδή εκλογή Προέδρου μέχρι και σήμερα, δρά ανασταλτικά για οποιαδήποτε προσπάθεια συμμετοχής. Από την άλλη όμως, δεν πάβει και αυτή η εκλογική διαδικασία να είναι μια γιορτή δημοκρατίας και νομίζω ότι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ έχει στο DNA του τη συμμετοχή και ειδικά σε τέτοιες διαδικασίες και εκτιμώ ότι θα υπάρχει συμμετοχή. Όχι σίγουρα στα επίπεδα που υπήρχε πριν από ένα χρόνο ή από πριν από μερικά χρόνια με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά όμως ναι, θα είναι μια συμμετοχή, δεν μπορώ να εκτιμήσω ακριβώς σε τι επίπεδο θα φτάσει, αλλά θα υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Είδαμε και προχθές το debate με τις τοποθετήσεις των υποψηφίων προέδρων, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, με τον δικό του στυλ αν θέλετε και τη δική του πολιτική προσέγγιση. Σας κάλυψε αυτό το debate, θεωρείτε εσείς ότι πήρατε κάποιες απαντήσεις ως βουλευτής? Ναι, βοήθησε. Βοήθησε όχι τόσο αναφορικά με εμάς τους βουλευτές που γνωρίζουμε, ειδικά το Σοκράτη το Φάμελο που ήταν και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος και τον Νικόλα το Φαραντούρη ως φίλος και υποψήφιος ευρωβουλευτής και τον Παύλο τον Πολάκη προφανώς. Αλλά αυτό που ήταν σημαντικό ήταν να περάσει ένα μήνυμα όσον αφορά τις σχεδιαζόμενες πολιτικές του κάθε υποψηφίου στην ίδια την κοινωνία. Γιατί η αλήθεια είναι, κύριε Σφακιανάκη, ότι ο κόσμος εκεί έξω έχει πολλά προβλήματα. Ναι. Και θέλει να ακούσει λύσεις, να ακούσει προτάσεις, να ακούσει ένα θετικό λόγο, αλλά και με εμβάθυνση πολιτική που μας έλειψε τον τελευταίο χρόνο αναμφίβολα. Διότι είχα τοποθετηθεί και στη δημόσια σφαίρα, στην Εφημερίδα των Συνταχτών, 25 Οκτωβρίου, σε ένα συγκεκριμένο άρθρο που έλεγα ουσιαστικά ούτε από εδώ, ούτε από εκεί, ως εδώ. Θεωρώντας ότι από τη μία η τοξικότητα, η λογική lifestyle και οι επιλογές, ρηχές επιλογές δεν βοηθούν, και αναφέρομαι στον κύριο Κασελάκη και τις πολιτικές του, παρόλη την προσπάθεια που κατευλήθη από τον ίδιο, που δεν την υποτιμώ, αλλά δεν βοηθούσαν αναμφίβολα, ζημίωναν τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά απ' την άλλη και πρακτικές αποκλεισμών δεν χωρούν σε ένα κόμμα εξουσίας. Καλλιεργήθηκε μια τοξικότητα. Και αναφέρουν στο συνέδριο. Καλλιεργήθηκε μια τοξικότητα, κύριε Μαμουλάκη, και από τις δύο πλευρές, αφού μιλήσατε για δύο πλευρές, γιατί ουσιαστικά εκεί πάμε. Ήταν ο Στέφανος Κασελάκης και η άλλη πλευρά, δηλαδή η πλευρά των τεσσάρων υποψηφίων και όσων τέλος πάντων ήθελαν να φύγει ο Στέφανος Κασελάκης από το κόμμα. Αλλά ουσιαστικά αυτά τα δύο μέτωπα ήταν τοξικότητα. Πολιτικός λόγος, μάλλον θα πω λόγος αντιπαλότητας και όχι πολιτικής ουσίας. Σωστά. Σωστά. Και αυτό ήταν κάτι που στήχησε. Στήχησε και πίκρανε. Και υπήρχε πολύ οργή. Και ό,τι αρχίζει με οργή τελειώνει με ντροπή. Και εν προκειμένου άρχισε με οργή και τελείωσε με ντροπή. Και αναφέρομαι στο συνέδριο. Γιατί αυτά που συνετελέστησαν δεν μπορώ να μείνω σιωπών. Τα έζησα, τα βίωσα και πραγματικά θεωρώ ότι ήταν μια μαύρη σελίδα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πιστεύω βέβαια ότι ο καθένας κρίνεται, όπως θα κριθούν και οι συνάδελφοι σας. Γιατί όμως βουλευτές που αποχώρησαν εχθές στο συνέδριο, κύριε Μαμουλάκη, και το λέω αυτό γιατί και πριν από εσάς ήταν και ο κύριος Κλαράκης εδώ στην εκπομπή μας πριν από λίγες μέρες, ο οποίος αποχώρησε, το ξέρετε, και από επικεφαλής του νομαρχιακού οργάνου εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερόμενο σε αυτό το συνέδριο και έλεγε αυτά που έγινε στο συνέδριο ήταν ντροπιαστικά. Και αναρωτιέμαι, ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει τη χώρα, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει δικλείδες ασφαλείας για το πώς θα γίνει αξιοπρεπώς ένα συνέδριο, που είναι το μεγαλύτερο όργανο του κάθε κόμματος? Καταρχάς, τα αστικά κόμματα που έχουν και πολύ μεγαλύτερη εμπειρία ή παρουσία στον χώρο, Νέα Δημοκρατία, του Πασόκ, είναι μισό αιώνα κόμματα. Ναι, βέβαια. Χρωστούν βέβαια και πάρα πολλά χρήματα ως απότοκο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όμως, είναι κόμματα τα οποία ναι, έχουν αφήσει ένα αποτύπωμα και έχουν βρει αυτά τα λεγόμενα check and balances. Ως δηλαδή, προς τη δομή, ως ναι, προς και τη θωράκιση. Παράδειγμα, θα μπορούσε ο κύριος Κασελάκης να ήταν ποτέ πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας? Απάντηση. Όχι. Γιατί υπάρχει η δικλίδα όπου σου λέει: θέλετε, κυρία Σφακιανάκη, να είστε υποψήφια πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας? Πολύ ωραία. Δύο θητείες βουλευτής. Άρα αυτομάτως είναι ένα φίλτρο, μια θωράκιση. Που δεν είχε μπει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχε μπει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια, ποιος θα φανταζόταν αργότερα? Δεν έχω τίποτα με τον κύριο Σεφερλή.
γνωστός κωμικός με μεγάλη επιρροή σε συγκεκριμένα ακροατήρια. Με αυτή τη λογική θα μπορούσε ο κύριος Εφερλής να εισέλθει σε ένα κόμμα. Ας μην το προσωποποιήσουμε. Ναι, το είπα τελείως. Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Ένα πρόσωπο μεγάλης αναγνωρισιμότητας. Οποιοδήποτε πρόσωπο αναγνωρισιμότητας. Αυτό λοιπόν είναι κάτι κρίσιμο. Και ήταν και ένα ζήτημα το οποίο δεν είχε προνοηθεί και μάλλον κόστησε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, στο συνέδριο έγινε αυτό που έγινε, που είναι εκτός πλαισίου κατ' εμέ. Δεν σας κρύβω ότι εγώ αποχώρησα από το συνέδριο. Δεν ήμουν παρόν στην διαδικασία. Δεν μπορούσα να παρακολουθήσω αυτό που είδα. Δεν μου επέτρεπαν. Είναι θέμα όχι μόνο αισθητικής, αλλά και πολιτικής ηθικής. Από εκεί πέρα, ο καθένας όμως κρίνεται για αυτά και θα κριθεί στο μέλλον. Δεν ήμουν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, δεν έχω λάβει τέτοιου είδους αποφάσεις. Εγώ προσπάθησα στο δικό μου το ρόλο και το βαθμό να κοινοβουλευτικά να επιτελέσω το καθήκον μου. Και μάλιστα σε μια δύσκολη στιγμή που εξεφεντώνιζαν σπάρθια βέλη ο ένας η μια πλευρά στην άλλη, ευτέλιζαν εαυτόν και αλλήλους, και έχω τεράστιο θυμό απέναντι και στις δύο πλευρές, διότι δεν είχαν το στοιχειώδες ένστικτο αυτοσυντήρησης για να μην κάνουν τα ενίκο ενδύμο. Ένα κόμμα που σέβεται τον εαυτό του, έχει κάποια φίλτρα, θωρακίζει, στεγανοποιεί τη διαδικασία. Εδώ ζήσαμε αδιανόητες στιγμές. Επί δύο μήνες, στα πρωινά και όχι μόνο πάνελ, να εξτομίζουν αδιανόητα πράγματα. Και η μεν και η δε. Ναι. Υπήρχε βέβαια και μια κρίσιμη δεξαμενή στελεχών, η οποία προσπάθησε να κάνει τη δουλειά της. Με τα στελέχη, κοινοβουλευτικά, πολιτικά, θεσμικά. Θα μου πείτε πόσο το εύκολο. Το κοινοβουλευτικό έργο, το δικό σας των βουλευτών και όσων κάνετε παρεμβάσεις και εσείς προσωπικά. Επισκιάστηκε. Χάθηκε. Όχι απλά επισκιάστηκε. Χάθηκε, κύριε Μαμουλάκη. Βέβαια. Ήταν τόσο μεγάλη σκόνη που σηκώθηκε με αποτέλεσμα να κυριαρχήσει αυτό. Είναι μια πραγματικότητα. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι αναγκαία την επιστροφή στην πολιτική, στην πραγματική πολιτική. Μαζεύεται όλο αυτό τώρα. Κοιτάξτε, η παρουσία του. Και αναφέρομαι τώρα, θα μιλήσω και πάλι ευθέως για την επικείμενη εκλογική διαδικασία, που προφανώς καλούμε τον κόσμο να συμμετέχει, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, όπως επιθυμεί. Αλλά είναι μια γιορτή της δημοκρατίας και πρέπει να είναι πάντοτε για όλα τα κόμματα μια γιορτή δημοκρατίας για τα ισοκομματικά τους. Θεωρώ ότι ο Σωκράτης ο Φάμελος είναι μια εξαιρετική επιλογή. Σοβαρός, μετρημένος, βαθύς γνώση των ζητημάτων. Άρα λέτε ξεκάθαρα και τη στήριξή σας. Ασφαλώς. Μα το λέω εδώ και τρεις μήνες. Και πριν από αυτά, πριν συνετελεστούν ό,τι συνετελέσεις στο συνέδριο. Και μάλιστα θεωρώ ότι ο κ. Κασελάκης θα έπρεπε να του επιτραπεί προδημήνου η συμμετοχή. Θεωρώ ότι θα έχανε από τον οποιοδήποτε στο δεύτερο γύρο, πριν από δύο μήνες, πριν την ιεροποίησή του. Ναι. Γιατί πράγματι μετά το sympathy vote, η ψήφος συμπάθειας μετά από όλα αυτά που συνέβησαν, ήταν πάρα πολύ ψηλή και όντως μετά απέκτησε δυναμική. Αλλά στην αρχή, θυμάστε. Όλοι άρχισαν να σκέφτονται κάτι συμβαίνει για να τον πολεμάνε. Σωστά. Πολύ σωστά. Αλλά σας λέω, το Σεπτέμβρη η εικόνα ήταν τέτοια που θεωρούσα ότι προφανώς και έπρεπε να συμμετάσχει και ότι απλά θα έχανε από τον οποιοδήποτε στο δεύτερο γύρο. Ήταν τέτοια εικόνα που επικρατούσε. Υπήρχε δηλαδή. Το οποίο φυσικά και δυστυχώς ανεστράφει. Άρα, κύριε Μαμουλάκη, εγώ καταλαβαίνω ότι την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση βαθιά, η οποία θα αφορά τη λειτουργία, τη δημοκρατική λειτουργία του κόμματος. Γιατί ξέρετε, εκλογικές διαδικασίες ισοκομματικές θα ξαναυπάρξουν όπως σε κάθε κόμμα. Για να μην βρεθείτε αντιμέτωποι πάλι με αυτό. Δηλαδή, κάπου λίγο ίσως. Χάθηκε η σειρά, οι προτεραιότητες. Λίγο να δούμε πώς λειτουργούμε στο εσωτερικό και μετά να πάμε σε επιλογές προσώπων. Μήπως κάπου εκεί χάθηκε η μπάλα. Αυτό ήταν σίγουρα ένα λάθος, αλλά ας δούμε λίγο την εικόνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι από τα νεότερα κόμματα, το νεότερο κόμμα εξουσίας μέχρι πρώτην στο ελληνικό πολιτικό γίγνεσθε. Η εκλογική του διόγκωση από το 12-14 μέχρι και το 19, από το 3-4-5% στο 35-36, δεν υπήρχε ο κατάλληλος χρόνος τη στιγμή που διογκωνόταν εκλογικά για να οριμάσουν στελέχη. Άρα να αγιωθούν σε κοινωνικούς εταίρους, στην αυτοδιοίκηση, στα επιμελητήρια. Δεν συνετελέστη αυτό. Και αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Την ίδια στιγμή δεν υπήρχαν τα κατάλληλα φίλτρα που είπαμε προηγουμένως σε καταστατικό επίπεδο. Γιατί πάλι ήταν νέα κόμμα. Ναι. Αυτές λοιπόν τις παιδικές ασθένειες και συνάμα αριθμίες πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ εχθές. Τώρα γυρνάμε σε μια νέα σελίδα. Έχουμε τις εκλογές μπροστά, που είναι κάτι κρίσιμο κατά μένα. Γιατί η συμμετοχή που είπαμε αρχικά είναι ένας παράγων που θα δώσει ένα σήμα. Αν έχουμε μια συμμετοχή των 60-70 χιλιάδων ανθρώπων, θεωρώ ότι θα είναι, που
για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγάλο το πλήθος, γιατί δεν έχουμε πολλά μέλη, είναι πιο διαφορετική η δομή του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι μια μεγάλη ανάσα για το χώρο. Αν δεν συμβεί αυτό, θα είναι επίσης ένα επιπρόσθετο στοιχείο προβληματισμού. Ξέρετε τι λένε οι πολιτικοί σας αντίπαλοι τώρα, κύριε Μαμουλάκη, και το ξέρετε βασικά. Είναι κάπως ρητορικό το ερώτημα. Ότι να, ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά, επιστρέφω στην κριτική που σας κάνανε τότε, δηλαδή το 12, το 13, το 14, το 15, ότι να, ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά είναι αυτή η αριστερή παρέθεση την οποία λέγανε οι πολιτικοί σας αντίπαλοι. Ένα ευκαιριακό κόμμα, ένα κόμμα συγκυρίες, ένα κόμμα κρίσης, το οποίο ήρθε, εκμεταλλεύτηκε την κρίση, φούσκωσε και ξεφούσκωσε. Μπορεί να σταθεί ξανά, μπορεί να σταθεί στα πόδια του, κύριε Μαμουλάκη, αύριο, με μια ατζέντα η οποία θα έρθει και θα πείσει τον κόσμο να του πει ότι είμαστε εδώ, έχουμε κλείσει τα δικά μας τα προσωπικά, τα εσωτερικά, τα του οίκου μας και είμαστε εδώ και σας δίνουμε απαντήσεις. Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το κάθε κόμμα είναι, δεν περιποιεί τιμή για κάποιον που εξτομίζει τέτοιες φράσεις για κόμμα κρίσης. Τα έχετε ακούσει. Ναι, αλλά απαντώ. Τα πολιτικά κόμματα είναι εκφραστές μιας αναπεριόδους κοινωνικής κινητικότητος. Mm-hmm. Ναι, πράγματι, ο ΣΥΡΙΖΑ γεννήθηκε μέσα από μια δύσκολη κρίση, μέσα από τη χρεοκοπία της πατρίδας μας, που δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία ξεκάθαρα χρεοκόπησε αυτόν τον τόπο και εκλήθη να αναλάβει μια πολύ δύσκολη άσκηση και την έφερε εις πέρας. Με τα λάθη και τις παραλήψεις του, αλλά την έφερε εις πέρας και με έντιμο τρόπο. Βεβαίως, όταν αυτή η κρίση παρήλθε, ενδεχομένως η αναγκαιότητα στα μάτια των πολιτών για την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ ισχυρού δεν ήταν τόσο μεγάλη. Όμως υπήρχε στο πολιτικό στερέωμα και θα υπάρχει. Το ζήτημα είναι, απαντά η ευρωπαϊκή αριστερά, κεντροαριστερά, στα σύγχρονα ζητήματα, στα σύγχρονα ερωτήματα γύρω από την εγκληματική αλλαγή, την περιβαλλοντική κρίση, γύρω από, από τις σύγχρονες μεθόδους τεχνολογίας όπως είναι το AI, Artificial Intelligence, τεχνητή νοημοσύνη, γύρω από τα μεταναστευτικά προσφυγικά ζητήματα, τα οποία δεν μπορεί να θελοτυφλεί και οφείλει ξεκάθαρα να δώσει απαντήσεις. Εκεί κρύβεται το ζήτημα. Άλλωστε, βλέπετε, η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη καταραίει. Η κεντροαριστερά επίσης έχει τεράστια προβλήματα. Κερδίζει συνεχώς πολιτικό χώρο η δεξιά και, η άκρα δεξιά. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Και εκεί πρέπει να σταθεί όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα κόμματα του προοδευτικού τόξου, του δημοκρατικού, του κεντροαριστερού χώρου. Γιατί άλλος, ιδάλλως, θα ξανααντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα και θα δούμε στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αυτές γίνουν, θα το συζητήσουμε περαιτέρω, γιατί έχω μια εκτίμηση περί αυτού, ότι θα δούμε κόμματα πιο δεξιά και από την δεξιά της Νέας Δημοκρατίας να διονγκώνουν τα ποσοστά τους. Βλέπουμε περιπτώσεις οι οποίες χωρίς βάση, χωρίς ουσία, χωρίς υπόβαθρο ουσιαστικό παίρνουν ποσοστά πολύ, πολύ, πολύ μεγάλα. Θα σας πω μόνο το παράδειγμα της κυρίας Λατινοπούλου, που δεν υπάρχει κόμμα, υπάρχει ένα πρόσωπο μόνο που βγάζει κάποια βίντεο και έχει ένα ποσοστό της τάξης του 5%. Αδιανόητα υψηλό. Θέλω να πω λοιπόν ότι ερχόμαστε σε μια νέα εποχή, η οποία όμως βρίσκει την Ελλάδα, το πολιτικό σύστημα της χώρας, σε ένα απόλυτα ρευστοποιημένο πλαίσιο. Και μια αριστερά κατακαιρματισμένη. Μια δεξιά καταραίουσα, κατά την άποψή μου, σαν κυβέρνηση κλπ. Και μια αριστερά, ναι, κατακαιρματισμένη. Ουσιαστικά ο κ. Μητσοτάκης ακόμα κυβερνά, ακόμα διοικεί, δια του διέριν. Διέρι και βασίλευε που έλεγαν. Αυτό έχει συμβεί. Τεμαχισμός, κατάτμηση. Πολλά δεν μικρά έχει τεμαχίσει κόμματα. Βέβαια εκείνο στην αριστερά. Η αριστερά έχει τεμαχίσει τη μόνη της, κύριε Μαμουλάκη. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Γιατί ποτέ δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το τι γίνεται. Ξέρετε ότι πολλές φορές υπάρχει εν έτη 2024 και ένα μηντιακό περιβάλλον, το οποίο δίνει μια κατεύθυνση, μανιπιουλάρει, διαμορφώνει γνώμη. Και αυτό το μηντιακό περιβάλλον, αυτό νομίζω το παραδέχονται ακόμα και οι κυβερνητικοί παράγοντες, βοήθησε πάρα πολύ τον κύριο Μητσοτάκη από το 2016 να γίνει αρχηγός. Αλλά δεν επηρέασε εκείνο τι εξελίξει ενώ στην αριστερά. Μπορεί να έχετε την άποψή σας για το κοινό. Εκεί να δείτε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τι είχε υποθεί. Θα μου πείτε, ξεχνιούνται αυτά. Απ' την άλλη όμως, είναι καλό να θυμάται ο κόσμος, στα συνέδρια συμβαίνουν πολλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν συμβεί και στο δικό σου χώρο, δεν θα πρέπει να το καταδικάσεις. Θυμάστε, καρέκλεσε το 96 το περίφημο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, είχαν γίνει απίστευτα πράγματα. Στη Νέα Δημοκρατία επίσης. Αυτό όμως δεν είχε γίνει ποτέ στον ΣΥΡΙΖΑ ή στην αριστερά. Και είναι κάτι εξόχως προβληματικό. Γι' αυτό και το εστιάζω περαιτέρω. Τώρα, αυτό το οποίο, επειδή είπαμε για εκλογές, κύριε Σφακιανάκη. Βλέπετε δηλαδή να υπάρχουν νωρίτερα από την. Θα μου πείτε για ποιο λόγο. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει 41%, παρόλο που είναι απονομοποιημένος
από την κοινή γνώμη, δηλαδή κυβερνά και διοικεί με 41% την ώρα που πήρε 28 σε ευρωπαϊκές εκλογές και όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι καταρρεί, πέφτει ακόμα κι άλλο. Εντάξει, δεν μπορεί να χάσει την κυβέρνηση επειδή οι μετρήσεις του δείχνουν ότι. Σαφώς. Οι δημοσκοπήσεις μπορεί να δείχνουν ότι χάνει δυνάμεις. Σαφώς, σαφώς. Άρα θα μου πείτε για ποιο λόγο να πάει σε εκλογές, αφού ακόμα και αν έχει χάσει τη μισή του δύναμη, την έχει χάσει δημοσκοπικά και κρατάει και διατηρεί το αποτέλεσμα του Μαΐου του 23, του Ιουνίου του 23. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή είναι η κοινή προσέγγιση και θα έλεγα και εγώ θα συνηγορούσα υπέρ αυτής της απόψεως. Υπάρχει όμως μια ειδοποιώς διαφορά. Και δεν είναι ο Αντώνης Σαμαράς που ξεκάθαρα υπενήχθη ότι ο κύριος Γεραπετρίτης υπηρετεί μειοδοτικές στρατηγικές, που είναι αδιανόητο η έκφραση και προφανώς διαγράφει. Είναι ότι εχθές πάλι βλέπουμε εκδηλώσεις του Χακάν Φιντάν πολύ προκλητικές. Για αποστατικοποίηση νήσων, για γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, για τουρκική μειονότητα της Θράκης. Και δεν υπήρξε μια αντίδραση, μια ανακοίνωση, ξεκάθαρη, κρυστάλλινη, από το ελληνικό ΙΠΕΞ. Αυτά είναι που προβληματίζουν. Αυτά είναι που δημιουργούν συνθήκες. Και γιατί συζητούνται στους διαδρόμους της Βουλής για το περίφημο συνυποσχετικό. Θα έρθει τώρα στο μετέχμιο του έτους και θα έρθει εν κρυπτό. Από τους Έλληνες πολίτες, από το ελληνικό κοινοβούλιο, χωρίς μια διακομματική συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Σας λέω τώρα και σας μεταφέρω από συναδέλφους μου της Νέας Δημοκρατίας που παρακολουθούν το θέμα, είναι εξόχως. Υπερβαίνει κόμματα και χρώματα, είναι εθνικό θέμα, έχουμε μια εθνική γραμμή. Παραβιάζεται άρα η εθνική γραμμή. Γιατί δεν απαντά ο κύριος Γεραπετρίτης? Δεν ξέρω. Βλέπετε δηλαδή όλα αυτά να οδηγούν σε εξελίξεις, εκλογικές εξελίξεις? Πολύ πιθανόν. Mm-hmm. Πολύ πιθανόν. Και αυτή η κινητικότητα που διαισθάνομαι, αλλά και βλέπω γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό, συνηγορεί και σε αυτή την κατεύθυνση. Αν όντως φαντάζεστε ένα τέτοιο ζήτημα. Δεν ξέρω, σε φέρει τώρα και το ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχουν εκλογές σύντομα, κύριε Μαμουλάκη. Το σύντομο είναι σχετικό. Σίγουρα αυτή τη χρονική στιγμή. Καλά, ο πολιτικός χρόνος είναι σχετικός. Ναι, προφανώς. Θα δούμε ακριβώς με το μετέχμιο του έτους, με το που θα εισέλθουμε στο 2025, πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Φανταστείτε ότι υπάρχει η συζήτηση αυτή μέχρι και για τις λεγόμενες κάλπες της ειρήνης. Προσέξτε επικοινωνιακά πώς πάνε να το περάσουν. Δηλαδή, τι, να γίνουν εκλογές με το συνυποσχετικό αναθήρας, λέγοντας ότι πρέπει να υπογραφεί, πρέπει να το εγκρίνει το ελληνικό κοινοβούλιο, ιδάλλως θα πρέπει να κάνουμε εκλογές με τις γνωστές κάλπες της ειρήνης. Σας λέω πράγματα τα οποία θα φανεί αν θα επιβεβαιωθούν λίαν συντόμως ή απλά αν θα μετακυλιστούν χρονικά για την προβλεπόμενη συνταγματική. Πάντως το θέμα, κύριε Μαμουλάκη, τώρα εδώ και φαντάζομαι θα συμφωνούν και οι τηλεθεατές μας, είναι ότι ανεξάρτητα από τις κινήσεις της κυβέρνησης, τις οποίες φυσικά πρέπει να υπάρχουν και ισχυρά κόμματα αντιπολίτευσης να τις κρίνουν, σωστά, θα πρέπει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ενδυναμώσουν τη φωνή τους και αν θέλουν να διεκδικήσουν ένα κυβερνητικό ρόλο, να το κάνουν επειδή αυτά είναι ισχυρά, όχι επειδή η άλλη πλευρά πέφτει από μόνη της. Πολύ σωστά. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Βέβαια, συνήθως αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή η κατάρρευση, η πτώση, αλλά ακριβώς, είναι και συγκινούνται δοχεία ή αλλοτροφοδοτούνται ουσιαστικά ή χρονικά έχουν μια εγκύτητα. Πρώτα αρχίζει η φθορά που έχει ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια κυρίως λόγω της ακρίβειας, γιατί η κυβέρνηση όχι απλά είναι αναποτελεσματική, αλλά είναι και υπεύθυνη και προφανώς είναι επιλογή της να μην χτυπήσει τα καρτέλ της ακρίβειας. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη των 27, προσέξτε, που έχουμε 4 εταιρείες στους 5 βασικούς κλάδους της οικονομίας. Mm-hmm. Και εξηγούμε. Δείτε στα καύσιμα τι συμβαίνει. 4 επιχειρήσεις. Στην ενέργεια. 4 συν τη ΔΕΗ 5. 4 συν 1. Mm-hmm. Πού να συνεχίσουμε. Να δούμε άλλους παράγοντες. Στα σούπερ μάρκετ, στις υπεραγορές τροφίμων. 4 συν 1 μεγάλοι παίκτες. Σε όποιους τομείς και αν πια. Στις εργοληπτικές επιχειρήσεις. Δηλαδή στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Το ίδιο. 4 mm-hmm. μεγάλοι. Big 4. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι αυτοί οι 4 συνεννοούνται μεταξύ τους, δημιουργούν συνθήκες καρτέλ της αγοράς, στην αγορά, και τελικά ποιος ζημιώνεται? Οι Έλληνες πολίτες. Ο καταναλωτής. Εκεί λοιπόν μια κυβέρνηση, η οποία πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να σπάσει τον ανταγωνισμό μας, το λέει η Ευρώπη με κάθε τρόπο, τι κάνει? Έχει παρεμβατικό ρόλο. Και συγχρόνως ελεγκτικό. Πράγμα που απουσιάζει. Γιατί απουσιάζει από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη? Γιατί αυτές οι επιχειρήσεις που σας περιγράφω, οι 4-5 ανατομέα, είναι οι επιχειρήσεις που τον στήριξαν για να γίνει πρωθυπουργός. Άρα εξαρτάται από αυτούς. Δεν μπορεί να τους χτυπήσει εντός εισαγωγικών.
Βλέπετε λοιπόν αυτός ο διεκδικητικός ρόλος της αντιπολίτευσης να αρθρώνεται από το ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη των εκλογών, κύριε Μαμουλάκη, ή φοβάστε, ανησυχείτε για το κατά πόσο θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες και το ρωτώ φυσικά και με τη δικιά σας την προσωπική κρίση ως βουλευτής που είστε υπό την ομπρέλα του ΣΥΡΙΖΑ και το πώς θα κινηθείτε κι εσείς μετά τις εκλογές. Και έχω και το πολύ μεγάλο βάρος ευθύνης επομιστή του τομεάρχη οικονομικών, οικονομίας, ανάπτυξης, εμπορίου και επενδύσεων. Πώς εκδηλώνεται λοιπόν αυτός ο λόγος, και έχουμε πολύ και σύντομα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Σε 90 ώρες, να πούμε βέβαια ότι εισερχόμεθα στη μεγαλύτερη συζήτηση κοινοβουλευτικά του χρόνου, που είναι η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2025. Μέσα σε αυτή τη δυσκολία, αντιλαμβάνεστε, έχω και αυτόν τον ρόλο να επιτελέσω. Τώρα, απαντάω ευθέως. Δεν είναι καθόλου εύκολο ο ΣΥΡΙΖΑ να ανακτήσει τον ρόλο του μετά από τόσο μεγάλη ισοστρέφεια και τόσο αλλεπάλληλες διχοτομήσεις, αν το πούμε, διασπάσεις. Απ' την άλλη όμως, είναι υποχρέωσή του να προσπαθήσει, όπως είναι υποχρέωση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Σε αυτό το σημείο θα σταθώ. Είναι δύσκολη άσκηση, ναι, και οφείλει ο καθένας στο μέτρο του δυνατού και όπως η συνείδησή του υπαγορεύει να κινηθεί. Ξεκάθαρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ καλή ευχαριστώ δύναμη.